Για ό,τι αφορά την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιερόθεο Παπαδοπούλο, επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Κύριε Παπαδοπούλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και καλή χρονιά να σας ευχηθούμε και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εδώ, στο μέσο Skype. Με καλύτερες ειδήσεις. Για όλους. Σημαντική η ευχή σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε όσον αφορά τον Brexit. Mm-hmm. Λίγα είναι γνωστά στη δημοσιότητα όσο αφορούν την συμφωνία. Θα ήθελα πρώτα να μας μεταφέρετε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, είναι μια μεγάλη συμφωνία, γιατί οι 1.500 σελίδες που περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Πρώτον, καλύπτουν το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και εδώ έχουμε την πρώτη σημαντική είδηση, ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου δασμοί στα προϊόντα, αυτά που εξάγουμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτά που εξάγει το Ηνωμένο Βασίλειο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε δασμοί λοιπόν, ούτε ποσοστώσεις, και είναι σημαντικό νέο, γιατί αν δεν υπήρχε συμφωνία θα μπορούσαμε να έχουμε δασμούς που θα ξεπερνούσαν ακόμη το 40-50% σε κάποια προϊόντα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση για τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές. Καλύπτει επίσης τον τομέα των υπηρεσιών, παρόλο που σε κάποιους τομείς ακόμη πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια πράγματα όπως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά σίγουρα καλύπτονται πολλοί άλλοι τομείς των υπηρεσιών. Καλύπτονται οι όροι με τους οποίους εταιρείες ευρωπαϊκές μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης καλύπτονται κάποιοι τομείς, εμείς θέλαμε να είναι πολύ πιο διευρυμένοι, η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Για παράδειγμα, έχει συμφωνήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να παίρνει μέρος σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που είναι Ορίζοντας Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα, δημόσιο πρόγραμμα στον κόσμο. Και σε κάποια άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την έρευνα για την ατομική ενέργεια, έχουν να κάνουν με την έρευνα στη σύνδεξη, αλλά το βασικό είναι το Ορίζοντας Ευρώπη. Σε άλλους τομείς βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε, παρόλο που εμείς θέλαμε να έχουμε συμφωνία και στους τομείς αυτούς, όπως είναι η κινητικότητα, όπως είναι προγράμματα πολύ δημοφιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είναι το Erasmus. Εκεί δεν ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει, οπότε δεν υπάρχει φυσικά συμφωνία. Και σε τομείς όπως είναι η άμυνα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε να συμμετάσχει. Συμφωνήσαμε για την αλληλεία, τα αλλιεύματα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό, γιατί οι ψαράδες μας, οι αλλιείς μας από χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, είχαν άμεσα, αν θέλετε, συμφέροντα και έπρεπε να συνεχιστεί το καθεστώς που έχουμε, και τελικά συμφωνήσαμε να συνεχιστεί το καθεστώς που έχουμε για τα επόμενα 5,5 χρόνια, ούτως ώστε να υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσουν και οι αλλιείς να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Συμφωνήσαμε επίσης τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να μπορούν οι εταιρείες μας να ανταγωνιστούν με ίσους όρους τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και των τρίτων χωρών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μονομερείς ενέργειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, συμφωνήσαμε ένα μηχανισμό, ο οποίος θα διευθετεί σε περίπτωση προβλήματος, σε περίπτωση κρίσης, θα διευθετεί τα προβλήματα αυτά. Από πότε έχει τεθεί η συμφωνία αυτή σε ισχύ και πώς θα... Ναι, προσωρινά ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2021, και λέω προσωρινά γιατί επειδή ακριβώς η συμφωνία έγινε κυριολεκτικά στο παραένα, όπως θυμάστε όλοι, 24 Δεκεμβρίου ήταν στην ουσία μια εβδομάδα πριν τελειώσει ο χρόνος,
Και αυτό πάλι δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Εμείς θα επιθυμούσαμε πολύ πιο πριν να έχουμε συμφωνήσει. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνήσαμε έστω και στο παραένα. Ξεκίνησε η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας από την 1η Ιανουαρίου και πιστεύουμε ότι εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάσει τη συμφωνία, θα του δοθεί ο χρόνος φυσικά να εξετάσει τη συμφωνία και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει συμφωνηθεί, θα έχει γίνει και η οριστική συμφωνία, ούτως ώστε από την 1η Μαρτίου να έχουμε πλέον τη νέα συμφωνία σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Υπάρχει το ενδεχόμενο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση ή να μην την εγκρίνει? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε σαφέστατη ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή, από τον Ευρωπαίο που είχε την ευθύνη των διαπραγματεύσεων, τον διαπραγματευτή, τον κύριο Μπαρνιέ. Οπότε ξέρει το Κοινοβούλιο που είμαστε. Νομίζω ότι γνωρίζει όλα τα στάδια, γνωρίζει ποια ήταν η εντολή που είχε δοθεί στον διαπραγματευτή, τον κύριο Μπαρνιέ, και φυσικά οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου λαμβάνονταν υπόψη από τον διαπραγματευτή και την ομάδα του. Ευελπιστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με τη συμφωνία αυτή. Αναμένουμε φυσικά να εκφράσει τη γνώμη τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν και τον τουρισμό, φαντάζομαι. Με ποιο τρόπο θα έρχονται οι Βρετανοί τουρίστες πλέον στην Κύπρο και γενικά θα ταξιδεύουν στις άλλες χώρες? Ναι, για τις μικρές παραμονές όπως είναι ο τουρισμός, που συνήθως είναι κάτω από 90 μέρες μέσα σε διάστημα 180 ημερών, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση προτείναμε να μην υπάρχει βίζα, νοουμένου ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πράξει το ίδιο, που σημαίνει ότι περίπου τα πράγματα θα είναι όπως πριν. Βρίσκεται αυτό στη συμφωνία που έχει υπογραφεί, δηλαδή θα ισχύει αυτό που μας λέτε? Ναι, αυτό θα ισχύει. Για μας το θέμα ήταν πιο μεγάλο, όχι τόσο για τουριστικούς σκοπούς, αλλά για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να δουλέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή κάποιος ο οποίος από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε να δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πλέον, επειδή η κινητικότητα δεν περιλαμβάνει στη συμφωνία, δεν μπορούμε να έχουμε τους ίδιους όρους που είχαμε όταν ήταν κράτος μέλος. Είναι σαφές ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι κράτος μέλος και να έχεις μια σειρά από προνόμια, είναι άλλο πράγμα να είσαι μια τρίτη χώρα, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον τρίτη χώρα. Αλλά για θέματα τουρισμού δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν προβλέπουμε τουλάχιστον να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και θα το δούμε και στην πράξη. Αναφερθήκατε στην κινητικότητα και στους εργαζόμενους Ευρωπαίους πολίτες στη Βρετανία και το αντίστοιχο, φαντάζομαι, Βρετανούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν υπάρχει η κινητικότητα που υπήρχε πριν. Αυτό είναι σαφές, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε να περιλάβει όρους κινητικότητας για να έχει τον απόλυτο έλεγχο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για παράδειγμα. Βεβαίως οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν κάποιον υπάλληλό τους, π.χ. κάποιος ο οποίος είναι σε μια εταιρεία που έχει το γραφεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί ένας υπάλληλος να πάει μέχρι ένα διάστημα 3 ετών από τη μία χώρα στην άλλη να δουλέψει. Θεωρείται εσωτερική μετακίνηση της εταιρείας. Αλλά η ελευθερία που υπήρχε πριν σαφέστατα δεν υπάρχει τώρα, γιατί δεν είναι πια δεν είναι κράτος μέλος, είναι τρίτη χώρα, η οποία δεν ήθελε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για αυτούς τους όρους της κινητικότητας. Η Επιτροπή το πρότεινε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε, οπότε δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό. Εσωτερικές μετακινήσεις, όπως είπα, μπορούν να υπάρξουν εάν η εταιρεία έχει και στη μία περίπτωση και στην άλλη γραφεία και στις δύο χώρες, σε μία χώρα κράτος μέλος και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαχρονικά πολλοί Κύπροι σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επηρεαστούν με τον οποιοδήποτε τρόπο από τη συμφωνία? Σαφέστατα. Οι Κύπροι οι οποίοι είναι ήδη εκεί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη εκεί και όχι μόνο Κύπροι αλλά και από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέχρι οι όροι που είχαν μέχρι το 2020, μέχρι το τέλος του 2020, καλύπτονται από την προηγούμενη συμφωνία, που είναι η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα συμφωνία καλύπτει την περίοδο από εδώ και πέρα, από την 1η-1η του 2021 και πέρα. Και είναι βέβαιο ότι κάποιος ο οποίος θα θέλει από εδώ και πέρα να σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον θα έχει τους νέους όρους. Οι όροι αυτοί καθορίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, ενώ μέχρι την περίοδο που ήταν κράτος μέλος και η μεταβατική περίοδος που έληξε το 20, κάποιος φοιτητής είχε τα ίδια, αν θέλετε, δικαιώματα, τους ίδιους όρους με τον Βρετανό φοιτητή. Π.χ. πληρώνω εγώ σαν Βρετανός φοιτητής 2.500 λίρες δίδακτρα, πληρώνει και ο φοιτητής από την Κύπρο 2.500 λίρες δίδακτρα. Από εδώ και πέρα όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να καθορίσει αυτό τους όρους και φυσικά δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τους ίδιους όρους για τους φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τους φοιτητές από άλλες χώρες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από άλλες χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα Erasmus. Δεν θα συμμετέχει καθόλου το Ηνωμένο Βασίλειο ή θα συμμετέχει σαν τρίτη χώρα, σαν partner countries όπως είναι χώρες της Μέσης Ανατολής ή το Μαρόκο για παράδειγμα? Δεν θα συμμετέχει, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω αν στο μέλλον υπάρξει μια διαφοροποίηση. Εμείς το θέσαμε υπόψη του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν ήθελε. Είναι προφανές ότι αν δεν θέλει το ένα μέρος δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός προγράμματος Erasmus, που σημαίνει ούτε οι φοιτητές οι δικοί μας από Κύπρο ή από άλλες χώρες της Ένωσης μπορούν να φοιτήσουν στο πρόγραμμα Erasmus στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αντίστροφα οι φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο... Λίγο να πω, υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση για τους φοιτητές της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η Ιρλανδία είπε ότι θα καλύψει αυτή τα έξοδά τους όταν αποφασίσουν να φοιτήσουν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Αλλά έτσι κι αλλιώς για τη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει, αν θέλετε, ένα διαφορετικό καθεστώς, το οποίο καλύπτεται από την προηγούμενη συμφωνία, τη Συμφωνία Αποχώρησης. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, αυτό ήταν και το μεγάλο θέμα, το μεγάλο αγκάθι. Δεν θέλαμε στη Συμφωνία Αποχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο να θυμούν τα δικαιώματα της Βόρειας Ιρλανδίας και δεν θέλαμε να υπάρξουν σκληρά σύνορα με την Ιρλανδία, με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στα σύνορα τώρα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα ισχύει? Είχαμε δει να σχηματίζονται μεγάλες ουρές από φορτηγά που μετάφεραν προϊόντα μέσω του γνωστού Eurotunnel, λόγω και της πανδημίας φυσικά και των άλλων μέτρων. Τι θα ισχύει εκεί? Θα υπάρχουν διόδια ή το οποιοδήποτε άλλο πράγμα? Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν δασμοί, αλλά θα γίνεται κάποιο είδους έλεγχος? Θα γίνεται, ναι. Δεν υπάρχουν δασμοί, σωστά το λέτε. Δεν υπάρχουν δασμοί από τη μια, αλλά από την άλλη είναι σύνορα πλέον και κάθε ένα φορτηγό το οποίο περνάει από τη μία ή από την άλλη μεριά πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Βεβαίως προσπαθούμε να απλοποιήσουμε όσο γίνεται τους ελέγχους αυτούς και τα σχετικά πιστοποιητικά, αλλά σαφέστατα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μοιάζει η κατάσταση με την πρώτερη κατάσταση όπου μπορούσαμε πολύ ελεύθερα να περάσουμε, γιατί υπήρχε μια ενιαία μεγάλη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται πλέον. Μιλάμε για μια τρίτη χώρα η οποία έχει σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.